Φαίνεται ότι θα μπορούν να γίνονται κανονικά τα μυστήρια, όμως πάντα με βάση το πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, έτσι. Ναι, και τον προβλεπόμενο αριθμό που τον έχουμε καταλάβει, είπε και ο κύριος Χαρθαλιάς πριν από λίγο, ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Mm-hmm. Οπότε ένας ναός 400 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να πάρει 40, αλλά πάνω από τα 500 θα είναι, όποιος να είναι και αυτός ο ναός, μόνο 50 άτομα ο ανώτερος προβλεπόμενος αριθμός. Επομένως, ένας γάμος, από εδώ και στο εξής, μία κηδεία, δεν θα μπορεί να έχει πάνω από 50 πρόσωπα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η εικόνα αρχής γενομένης από την Κυριακή, 17 Μαΐου, πώς βλέπετε τελικά να αντιδράει ο κόσμος? Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Κρήτη. Γιατί αναφέρομαι στην Κρήτη, κύριε Λίλη? Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχουμε συνηθίσει σε ένα μοντέλο γάμων και βαπτίσεων το λιγότερο με 800 και 1000 άτομα εδώ στην Κρήτη, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα. Ακόμα και σε κηδείες βλέπουμε κόσμος, συγχρονισμός και συνοστισμός ατόμων. Δεν ξέρω τελικά κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και αν θα πρέπει να πιεστούμε τελικά έτσι ώστε να τηρήσουμε το αυτονόητο. Κατά τη γνώμη μου θα είναι δύο τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και τα μυστήρια, όπως είπατε σωστά, οι γάμοι, οι κηδείες, οι βαφτίσεις, όχι τόσο στη Θεία Λειτουργία, αλλά μετά από 10-15 μέρες, που θα είναι η απόδοση του Πάσχα, λίγο πριν κλείσει ο Μάιος και γίνεται κανονικά η ακολουθία σαν να ήταν η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, θα μπορούν δυστυχώς πολύ λίγα πρόσωπα να παρευρεθούν στους ναούς. Εκείνη τη μέρα θα δούμε ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά βέβαια και στα μυστήρια. Στις κυριακάτικες θείες λειτουργίες όχι τόσο πολύ. Mm-hmm. Σίγουρα όμως η πρώτη Κυριακή που θα έχουμε μεθαύριο θα είναι μια σημαντική, γιατί ο κόσμος έχει 2,5 μήνες να εκκλησιαστεί στους χώρους λατρείας. Κύριε Λίλη, πώς θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη νέα κανονικότητα ακόμα και στους χώρους θρησκευτικής λατρείας? Και τι εννοώ, ας το πάρουμε από την είσοδο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα μπει ο πιστός στον εκκλησιαστικό χώρο και βεβαίως θα προσκυνήσει πρώτον. Δεύτερον, έχουμε το χειροφύλημα. Δεν ξέρω αν αυτά θα πρέπει να ανήκουν πίσω στην προ-κορονοϊού εποχή ή αν πρέπει πλέον, τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας, να τα ξαναδούμε πάντα σε λογικά και ασφαλή πλαίσια. Ένα θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρο του κάθε πιστού. Αυτό είναι ένα θέμα, διότι μία γιαγιά με το εγγόνι, ένας πατέρας με το παιδί του ή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που θέλει μία φροντίδα, αναγκαστικά τα πρόσωπα αυτά τον πρώτο καιρό δεν θα είναι εύκολο να εκκλησιάζονται, καθώς θα υπάρχει αυτή η μεγάλη απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ των πιστών. Το χειροφύλημα, σίγουρα η πολιτεία δεν μπορεί να πει κάτι σε αυτό, πηγαίνει και στο θέμα της εκκλησιολογίας. Λέει όμως ότι πρέπει να κρατούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Κάτι άλλο που υπάρχει είναι ότι σε κάθε ναό θα έχουν 2 σταθμούς απολυπαντικών, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να καθαρίζει τα χέρια του. Αυτό θα υπάρχει. Και όπου χρειάζεται γάντια, μάσκα, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν τη μάσκα και τα γάντια. Ναι. Και θα υπάρχει ένα πρόσωπο, το γράφει καθαρά και το ΦΕΚ, θα ελέγχει τον προβλεπόμενο αριθμό, άρα ποιοι μπαίνουν μέσα στο ναό. Επομένως, σε κάθε είσοδο ναού θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από τους επιτρόπους, με την υπευθυνότητα βέβαια του θρησκευτικού λειτουργού, για τον ακριβή αριθμό. Νομίζω ότι κάποιος να ελέγχει την είσοδο, να υπάρχουν τα απολυμαντικά και η απόσταση μεταξύ των προσώπων, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, θα είναι τα κυριότερα θέματα που θα μας δυσκολέψουν. Άρα, να φανταστώ, παραμένει και σταθερή άποψη της Εκκλησίας. Νομίζω αυτό ανακοινώθηκε ούτως ή άλλως για τις προηγούμενες ημέρες. Για το θέμα το οποίο νομίζω είχε ανοίξει η συζήτηση όταν είχαμε το αρχικό στάδιο και τις σκέψεις της κυβέρνησης για να κλείσουν τότε όλοι οι χώροι λατρείας με φόντο βεβαίως τα επιδημιολογικά στοιχεία. Φαντάζομαι ότι δεν αλλάζει κάτι και με το κομμάτι της Θείας Ευχαριστίας, έτσι. Στη Θεία Ευχαριστία δεν αναφέρθηκε καθόλου η εγκύκλωση και είπε ότι είναι θέμα, και η ίδια υπουργός είπε είναι θέμα πίστεως και δεν εισερχόμαστε σε αυτό. Τόνισε όμως πάρα πολύ την καθαριότητα των ναών, πρώτα είπε αυτό, τα κλιματιστικά, αν υπάρχουν κλιματιστικά οπωσδήποτε. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, για αυτή η παράμετρο, γιατί μπαίνουμε σε μια φάση καλοκαιριού, θερινή περίοδος και νομίζω ήδη το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο, πόσο δε μάλλον μέσα σε ναούς, έτσι. Βέβαια, και μάλιστα είπε ότι με ευθύνη του θρησκευτικού λειτουργού, δηλαδή του προϊσταμένου του ναού,
δεν θα αρκούνται μόνο στα κλιματιστικά, αλλά πολύ καλά στον καθαρισμό, αερισμό του χώρου, του ναού. Και θα υπάρχει μια απόσταση όταν έχουμε μια άλλη ακολουθία με μια άλλη, ένας προβλεπόμενος χρόνος, έτσι ώστε να καθαριστεί και να αεριστεί επαρκώς ο χώρος. Στη Θεία Ευχαριστία είπε ότι δεν μπαίνουμε σε θέματα πίστος, ούτε ανακοίνωσαν κάτι, ούτε ανέφερε κάτι εγκύκλειος. Επομένως, όποιος θέλει να μεταλάβει, αυτό και τώρα για κάποιον που ήταν ετοιμοθάνατος, ναι, μια έκτακτη περίπτωση υπήρχε, αλλά μπαίνει όμως καθαρά στα μέτρα πολύ σωστά υγιεινής, τα προληπτικά μέτρα για την πανδημία που τα γνωρίζουμε όλα. Και φεύγει το θέμα των εικόνων. Το λεπτό θέμα είναι το θέμα των εικόνων, θα καθαρίζονται επαρκώς, διότι η εικόνα σίγουρα μπορεί να γίνει αιστεία μετάδοσης ως τζάμενο, όχι βέβαια εκκλησιολογικά, και υπήρχε μέσα στην αναφορά της εγκυκλίου και το θέμα των εικόνων. Για τη Θεία Ευχαριστία γνωρίζουμε ότι πάνω είναι ένα θέμα πίστεως, ελεύθερο όποιος θέλει να μεταλάβει πηγαίνει, όποιος δεν θέλει και φοβάται για την υγεία του να μην πάει. Mm-hmm. Δεν κατακρίνουμε ποτέ το βαθμό πίστεως. Νομίζω ήταν σίγουρα ένα σημείο όλοι... το οποίο συμπεριληφθήκε μέσα και στη σχετική ανακοίνωση αρχικά και της Εκκλησίας της Κρήτης. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι, γιατί ένα θέμα πίστεως, γι' αυτό είναι και πίστεως, είναι εντελώς ελεύθερο. Όποιος θέλει να μεταλάβει πηγαίνει χωρίς να τον πιέσει κανένας. Όποιος φοβάται, έχει ένα θέμα υγείας, ακούει το γιατρό του, επίσης να μην πάει ελεύθερα, χωρίς ναι, να έχει κάποιο βάρος στη συνείδησή του. Και τα πρότυπα που έχει η Εκκλησία πολύ σωστά, πάντοτε τα πλησιάζουμε μόνο με ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κανόνας για όλους, γιατί ακριβώς εκεί είναι το μεγαλείο της πίστεως, η ελευθερία του καθενός. Υπάρχει εδώ στην Κρήτη κοντά μας και η Σπιναλόγκα. Υπήρχε ιερέας που κοινωνούσε από το ίδιο ποτήρι με τους λεπρούς, αλλά ποτέ η Εκκλησία με εγκύκλιο δεν το έκανε αυτό κανόνα. Μάλιστα. Ή νόμο να το δεχτεί κάποιος υποχρεωτικά. Κύριε Λίλη, έχω ερώτηση τηλεθεατή που αναφέρει τι θα γίνει με μυστήρια τα οποία ενδεχομένως να γίνουν ή αν γίνονται τελικά εκτός του χώρου του εκκλησιαστικού, δηλαδή σε κάποιο εξωτερικό χώρο της εκκλησίας. Αυτό το fake που έχει βγει και ισχύει νομικά μέχρι και 16 Μαΐου το λέει καθαρά. Στους εξωτερικούς χώρους, στα ιδιωτικά, δεν θα γίνονται μυστήρια. Και δεν θα υπάρχουν πρόσωπα στον εξωτερικό χώρο των ναών μέχρι στιγμής για τις 16 Μαΐου, εσωτερικά με όλα αυτά τα μέτρα που είπαμε, 1,5 μέτρο απόσταση. Και ήθελα να με προλάβατε, ήθελα να πω νωρίτερα ότι στις αλλαγές είναι ότι θα πρέπει στους γάμους να έχουμε λιγότερους καλεσμένους. Δεν θα μπορούμε να παντρευτούμε σε ένα ξοκλήσι, σε ένα ναό ιδιωτικού χώρου, μιας εταιρείας επιχειρήσεως ή ενός ομίλου. Προς το παρόν μόνο μέσα στους ιερούς ενωριακούς ναούς. Και πολύ μεγάλη προσοχή εφιστά και η Υπουργός αλλά και η Εκκλησία για τις μοναστικές αδελφότητες. Τα μοναστήρια δεν θα μπορούν προς το παρόν εκεί να γίνουν μυστήρια και θα ακολουθεί ακριβώς τα μέτρα που αναφέραμε προηγουμένως και σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα. Μάλιστα προτρέπει, αν μου επιτρέπετε να πω... Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Λίλη. Προτρέπει η εγκύκλιος ρητά και εκδρομές προσκυνηματικές σε μοναστήρια να μην γίνονται, κόσμος καλύτερα να μην πηγαίνει προς το παρόν εκεί, να είναι μέσα στην ενορία του, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Κύριε Λίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε βεβαίως να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η επίσημη επιστροφή τελικά των πιστών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας από την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη και καλή υπομονή σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ.